Εγκρατία εκλάμψας, Πάτερ Ιακωβέ, ως ιεράρχης του λόγου και αληθής λειτουργός, ορθοτόμησας, πίστος λόγων των έρθε. χάριν βεβαιών διαγώνων ευαγών, τε προσκυνήστε, την του σωτήρος εικόνα, ο και πρεσβεύεις υπερπάντων ημών. 21 Μαρτίου Ιακώβου Επισκόπου του Ομολογητού Θωμά Κωνσταντινουπόλεως Φιλίμονος και Δομνίνου των Μαρτύρων Βυρίλου Επισκόπου Κατάνης Σεραπίωνος του Ενσυνδόνη Μιχαήλ Νεομάρτυρος των Αγράφων του Εν Θεσσαλονίκη Σεραφίμ Οσίου του Ενβυρίτσι της Αγίας Πετρουπόλεως ο Όσιος Ιάκωβος επίσκοπος και ομολογητής, ένατος αιώνας. Αγωνίστηκε με ζήλο για την ορθόδοξη πίστη και για την προσκύνηση των Αγίων εικόνων. Γι' αυτό και υπέμεινε πολλούς διωγμούς από τους αιρετικούς οικονομάχους. Σε μία επιστολή του, ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης αναφέρει για τον Ιάκωβο ότι οι υπηρέτε του σκότους τον υπέβαλαν σε φοβερά μαρτύρια. Τον βασάνισαν οι αιρετικοί οικονομάχοι και του έξισαν με σιδερένια νύχια την πλάτη, το στέρνο, τα χέρια και του έκοψαν τις σάρκες. Δικαίως λοιπόν του δόθηκε από την εκκλησία ο τίτλος του ομολογητού. Ω κλίμα εφορότατο είναι τώρα σε θέση κατά την έκφραση του κοντακίου να αποστάξει τη αφέσεω το γλεύκο στο σωτήριον, σε όσου αναγνωρίζουν του αγώνε του και τιμούν την τιμή του. Παρέμεινε σταθερό, μέχρι και την τελευταία του πνοή, ενθυμούμενος τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ουν κακοπάθησον ω καλό στρατιώτη Ιησού Χριστού. Εσύ λοιπόν κακοπάθησε ω καλό στρατιώτη του κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Όσιος Σεραπείων ο Σιδώνιος καταγόταν από την Σιδώνα της Φινίκης και έζησε κυρίως στην Αίγυπτο, όπου έλαμψε μεταξύ των ασκητών της. Αποδείχθηκε κορυφαίος στα έργα ελεημοσύνης. Δεν έδωσε μόνο όλα τα υπάρχοντά του προκειμένου να αφιερωθεί στην ασκητική ζωή, αλλά και κατόπιν εξακολουθούσε την φιλάνθρωπη ζωή του με θαυμαστό τρόπο μοίραζε στους φτωχούς όσα οι ευσεβείς χριστιανοί του έδιναν για τον εαυτό του. Η δε αγάπη του στους στερημένους τον οθούσε σε υπερβολές. Το ενδιαφέρον του για την επέκταση του Ευαγγελίου εκδηλώθηκε με σπάνιο τρόπο. Όταν τον έπιαναν οι ληστές για να τον πουλήσουν ως δούλο, αυτός με την πυθό που τον διέκρινε έκανε τους ληστές δούλους του Ιησού Χριστού. Κάποτε όμως τον πούλησαν σε κάποιον λακεδαιμόνιο πρόκριτο που μαζί με την οικογένειά του πρέσβευε την αίρεση των μανιχαίων. Στην αρχή ο αιρετικός αυτός ενέπαιξε τον Αβά Σεραπίωνα, ο οποίος όμως ανταπέδωσε μόνο υπομονή και γλυκύτητα στη σύβρη του πλουσίου. Μετά από δύο χρόνια ο δούλος νίκησε τον Κύριο ο οποίος οικογενειακό προσήλθε στην Ορθοδοξία. Έπειτα ο Σεραπείον μετέβη στην Αθήνα, όπου κέρδισε πολλές ψυχές. Και από εκεί μετέβη στην Ρώμη, όπου κατόρθωσε να φέρει στην εγκράτεια πολλούς κυλιόδουλους. Τελικά όμως επέστρεψε στην αγαπημένη του έρημο και εκεί εκοιμήθη ειρηνικά σε βαθιά γεράματα, αξιομίμητο παράδειγμα στους εκεί μοναχούς.